Κυρίε και κύριοι, ο Σύλλογο Αυτισμό Ελπίδα, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεοκάστρου και με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγεία Θεσσαλονίκη και με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού, διοργανώνει τον 6ο φιλανθρωπικό αγώνα βουνού με αφετηρία την κεντρική είσοδο τη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα στο Ρεόκαστρο την Κυριακή 13 Μαΐου. Ο κύριος Γιώργος Αρβανιτίδης είναι εδώ μαζί μας, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αυτισμού Ελπίδα. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανιτίδη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίση. Για να πούμε λοιπόν για αυτόν τον φιλανθρωπικό αγώνα βουνού, αλλά βεβαίως να μάθουμε και περισσότερα και για την ίδια την Ελπίδα. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Μαΐου. Ο αγώνας αυτός διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά και απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να συνδράμουν σε αυτό το οποίο κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος ο οποίος βοηθάει τη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα. Mm-hmm. Απευθυνόμαστε σε ερασιτέχνες δρομής, απευθυνόμαστε σε μαθητές, απευθυνόμαστε σε γονείς, διότι το μικρό αντίτιμο το οποίο εξασφαλίζουμε από τη συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων, των δρομέων, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενίσχυση του σωματείου μας, το οποίο έχει σαν αποκλειστικό στόχο και σκοπό την στήριξη της Μονάδας Ελπίδα. Είναι, όπως είπαμε, η 6η χρονιά που διοργανώνεται ο φιλανθρωπικός αγώνας βουνού. Άρα μιλάμε για μια πετυχημένη δράση του Συλλόγου με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο παρελθόν. Και βεβαίως αυτός ο αγώνας θέλει, εκτός από το να αναδείξει το έργο του ίδιου του Συλλόγου, φαντάζομαι, θέλει να δείξει όμως και την περιοχή, κύριε Αρβανιτίδη. Η τοποθεσία που βρίσκεται... Διότι βλέπουμε και είναι πάρα πολύ όμορφο το σημείο. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι στις παρυφές του περιαστικού δάσους του Ρεοκάστρου. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο μέσα στο δάσος ουσιαστικά. Η εκκίνηση γίνεται από την πύλη της Μονάδας Ελπίδα και κάνει μια διαδρομή μέσα στο δάσος. Και όλοι όσοι έρχονται έχουν αυτή την ευτυχία να συμμετάσχουν σε μια γιορτή εθελοντισμού αλλά και περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και να πούμε ότι υπάρχουν διαδρομές των 1,5 χιλιομέτρων. Του ενός χιλιομέτρου με αντίτιμο 3 ευρώ, των 5 χιλιομέτρων με αντίτιμο 5 ευρώ και των 13,5 χιλιομέτρων με αντίτιμο 10 ευρώ, όπου των 5 και των 13,5 χρονομετρούνται επίσημα και μπορούν οι δρομείς να έχουν στα χέρια τους τον ακριβή χρόνο τον οποίο έτρεξαν. Βεβαίως και κάποιος ο οποίος δεν είναι αθλητής μπορεί να έρθει και να τρέξει απλά και μόνο για την συμμετοχή, γιατί όπως είπαμε η συμμετοχή του είναι προσφορά για τον ίδιο το Σύλλογο Αυτιστικού Ατόμου Αυτισμός Ελπίδα. Για τη στήριξη, εγώ θα έβγαζα τη λέξη τον Σύλλογο, εμείς mm-hmm. να φανταστείτε και να αντιληφθείτε ότι είμαστε ένας διάμεσος ο οποίος απλώς συγκεντρώνει τα χρήματα για να τα προσφέρει όλα και αποκλειστικά από αυτόν τον αγώνα, να τα προσφέρει στη Μονάδα, η οποία αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει, εκπαιδεύει 48 άτομα από 5 ετών μέχρι 50 ετών και σκεφτείτε ότι το κανονικό για την εκπαίδευση ενός αυτιστικού ατόμου, η κανονικότητα, ο συντελεστής αναλογίας εκπαιδευτή θα ήταν το ιδανικό 1:1 που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης πόρων αλλά και προσωπικού. Εγώ από αυτό το βήμα θέλω να απευθυνθώ σε όλα τα σχολεία, στους διευθυντές, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς τους, οι οποίοι είναι, θεωρώ, και η κύρια δεξαμενή μας, να έρθουν και να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι πραγματικά αγώνας. Είναι ένας αγώνας για να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες στα άτομα με αυτισμό. Ο αυτισμός πλέον δεν είναι δράκος. Έχουν ανοίξει πόρτες, έχουν ανοίξει τα αυτιά, έχουν ανοίξει τα μάτια και μιλάμε ανοιχτά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση
αυτά τα άτομα τα οποία πάσχουν από μία μόνιμη αναπηρία και το λέω αυτό για όσους δεν το ξέρουν. Βλέπουμε και την κυρία Πατουλίδου, την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης στηρίζει τον αγώνα αυτό, την εκδήλωση και μάλιστα και ως αθλήτρια, όπως λέει και στο μήνυμα της η ίδια. Κύριε Αλβανιτίδη, να δούμε λίγο και το σύλλογο, διότι όπως είπατε γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο για την εκπαίδευση των αυτιστικών ατόμων. Να δούμε, θέλετε, τον σύλλογο, το σωματείο μας δηλαδή. Το σωματείο και να δούμε βεβαίως και την εκπαίδευση των ατόμων, γιατί εσείς ως εκπαιδευτικός γνωρίζετε καλύτερα τα θέματα της εκπαίδευσης. Κοιτάξτε, θεωρώ χρήσιμο να πούμε ότι ο αυτισμός είναι μια διαταραχή του εγκεφάλου. Και όλα αυτά τα άτομα τα οποία έχουν αυτή τη διαταραχή, η οποία αρχίζει και εμφανίζεται από την υπιακή ηλικία, έχουν ένα πρόβλημα ως προς την ερμηνεία των πληροφοριών. Επίσης έχουν μια δυσκολία στις κοινωνικές τους σχέσεις και στην επικοινωνία γενικότερα με άλλα άτομα. Δεν κατανοούν αυτά που βλέπουν, δεν μπορούν να τα αποκωδικοποιήσουν, δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν αυτά που αισθάνονται. Άρα ένα αυτιστικό άτομο μπορεί να αισθάνεται χαρά και να μην μπορεί να μεταδώσει σε εμάς αυτό το συναίσθημα, όπως εμείς οι άλλοι άνθρωποι γελάμε, ανταλλάσσουμε λέξεις και συμπεριφορές. Το σωματείο μας, ο σύλλογος αυτός, απαρτίζεται από άτομα τα οποία κατοικούν στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και όχι μόνο. Έχουμε και από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη εθελοντές, μέλη, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φανταστείτε ότι όλοι μας, και δεν το λέω ως ένα κατόρθωμα ή ως κάτι για να φανεί έτσι, να θορυβήσει και να βγάλει έτσι ήχο και εικόνα, όλοι μας αφιερώνουμε τον χρόνο μας, τον βραδινό κατά κύριο λόγο, γιατί όλοι είμαστε επαγγελματίες και οι συνεδριάσεις μας τελειώνουν πολλές φορές στις 1 και στις 1.30 το βράδυ για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το πακέτο, δηλαδή να μπορέσουμε να έρθουμε τραπέζι και να συνεννοηθούμε ώστε να γίνουν αυτές οι διοργανώσεις. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Τα προηγούμενα χρόνια συγκέντρωσε 3.000 άτομα. Φέτος φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε τα 3.500 άτομα. Παρατηρήσαμε ότι χρονιά με τη χρονιά ο κόσμος ανταποκρίνεται περισσότερο, γιατί το κατανοεί όλο αυτό. Δεν είναι ελεημοσύνη, είναι ούτε η διπλανή μας πόρτα, εγώ θα έλεγα. Είναι το σπίτι μας. Μπορεί να συμβεί και μέσα στο σπίτι μας. Κάτι αντίστοιχο υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και με τον καρκίνο. Ο δράκος. Mm-hmm. Ο καρκίνος άνοιξε. Έφυγε ο δράκος, άνοιξε η πόρτα, το γνωρίζουν όλοι. Εδώ τώρα ο αυτισμός είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί βαρύτητα στην εκπαίδευση των ατόμων αυτών και στην ένταξή τους. Φανταστείτε ότι έχουμε μια αναλογία 1 προς 150, έχουμε μια αυξητικότητα γενικά. Αυτό λειτουργεί ίσως και επιδημιολογικά, θα λέγε κανείς. Τα αγόρια εμφανίζονται με αναλογία 4 προς 1 απέναντι στα κορίτσια. Και δεν είναι κάτι που πρέπει να τρομάζει κανέναν. Θα πω είναι απευκταίο, γιατί δυσκολεύει πάρα πολύ τις οικογένειες. Αλλά όταν υπάρχουμε οι υπόλοιποι άνθρωποι δίπλα στις οικογένειες, νομίζω αυτό ότι είναι. Μπορούμε να μοιραζόμαστε ένα μικρό κομμάτι έστω από το βάρος τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή 13 του μηνός στον αγώνα, στον έκτο φιλανθρωπικό αγώνα βουνού στο Ωραιόκαστρο. Κύριε Αλβανιτίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε όλους. Και να πω ότι το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει την εκδήλωση αυτή, είναι χορηγός επικοινωνίας. Από το βήμα σας, σας ευχαριστώ και εγώ άλλη μια φορά. Τώρα, κύριε...